Ποιος να το περίμενε ότι έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια. 2007 ο ΑΚ. Δύο τεράστιες ομάδες, η μία απέναντι στην άλλη. Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚΑ. Αλλά και δύο τεράστιοι προπονητές. Μπράντοβιτς εναντίον Μεσίνα. Για πραγματική dream team στο παρκέ του ΑΚ. Ένας τελικός ακατάλληλος για καρδιά τους. Ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη σε ρόλο μαέστρο διατηρεί πάντα ένα μικρό προβάδισμα, αλλά η ΤΣΣΚΑ είναι εκτάψη. Έχει τον Παπαλουκά, έχει τεράστια ποιότητα, έχει προσωπικότητα. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να της δώσει το τελικό χτύπημα. Πότε ήρθε αυτό? 34 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Μπατής παίρνει την ευθύνη και γράφει το 89-85. Αυτό το καλάθι κόβει τα πόδια των Ρώσων τελειωτικά. Λύτρωση. Απόλυτη λύτρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τέταρτο αστέρι είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι θα μείνει για πάντα στην ιστορία.